Τώρα ακούμε. Οκ. Άρα είμαστε μια χαρά. Καλησπέρα σας και από μένα. Είναι ένα θέμα που με προβλημάτισε αρκετά. Έχω γράψει και ένα άρθρο γι' αυτό εδώ και 1,5 χρόνο. Είναι κάτι που ήρθε πριν σχεδόν 3 χρόνια σε μία από τις επιτροπές που συμμετέχω της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι της καλωδίωσης. Έτσι. Και μάλιστα στο Working Group 2 που είχε να κάνει με τη μεθοδολογία εγκατάστασης, με το installation δηλαδή και το quality assurance αυτής της καλωδίωσης, γιατί όπως πολύ μπορεί και να γνωρίζετε ότι για όλα αυτά χρειάζονται κάποιες υποδομές. Από τις κάρες, ψευδοδάπεδα και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κυρίως σε χώρους computer room, αλλά όπως θα δείτε και στην πορεία ότι όλα αυτά τα πραγματάκια, τα zinc whiskers, δηλαδή εγώ θα τα ονομάσω σαν ηνίδια ψευδαργύρου, έτσι το zinc νομίζω είναι ψευδάργυρο, νομίζω. Όπως γνωρίζετε όλοι είναι ο ψευδάργυρος, το whisker είναι τα πολύ μικρά σωματίδια, τα filaments, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να μας δημιουργούν μάλλον τη δυνατότητα να έχουμε αυτά τα προβλήματα ή μας δημιουργούν αυτά τα προβλήματα που θα δείτε παρακάτω. Μας προβλημάτισε πολύ, θα δούμε και παρακάτω πώς προέκυψαν όλα αυτά και ποια είναι η ιστορία που κρύβεται από πίσω, αλλά νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος να αρχίσω να προβληματίσω τον κόσμο και ουσιαστικά να σας πω ότι πλέον όλα αυτά που μιλάνε για την καλωδίωση δεν έχουν να κάνουν με το γνωστό commodity, ότι η καλωδίωση είναι απλά ένα κομμάτι το οποίο το βάζουμε και δεν έχω κάτι να πω για τους ανθρώπους, τους ηλεκτρολόγους, εγκαταστάτες και όλα αυτά, αλλά πραγματικά όλα αυτά από τη μελέτη και την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων μέσω είτε ένας telecom room είναι πλέον ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε κάποιον expert, κάποιον που γνωρίζει ή κάποιον που μπορεί να μας δώσει κατευθύνσεις που μπορεί ενδεχομένως να μην είναι το αντικείμενό του, όπως ας πούμε εμένα δεν είναι το αντικείμενό μου αυτού του είδους τα ζητήματα, δεν είμαι μηχανολόγος, μηχανικός, αλλά απ' την άλλη όμως με προβληματίζουν όταν έρχονται κάποιοι σε μένα για να τους κάνω μια μελέτη για την καλωδίωση, για τα data center που έχουν ή τα telecom room. Πάμε να δούμε έτσι μια πολύ σύντομη περιγραφή του ομιλητή. Όπως πρέπει να γνωρίζετε, γιατί είμαστε αρκετά χρόνια σαν εταιρεία στο Layer 1, είμαι μέλος σε 3 τεχνικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φτιάχνουν τα πρότυπα. Μέλος στο Working Group 1 της TC215 που ουσιαστικά έχει να κάνει για τα πρότυπα της σειράς 50-173. Το Working Group 2 είναι τα πρότυπα της σειράς για installation και quality assurance, έχει να κάνει με τα πρότυπα έτσι, τη σειρά αυτό 50-174 και το Working Group 3 έχει να κάνει με τα πρότυπα για τη σχεδίαση, υλοποίηση μέχρι και σε επίπεδο KPIs ενός data center. Έτσι, αυτή είναι η σειρά 50-600. Πέρα από αυτό, είμαι εκπρόσωπος της Τεχνικής Επιτροπής 93 του ΕΛΟΤ στην TC215 της ΕΝΕΛΕΚ και εκτός αυτού είμαι μέλος της TAFE93 Τεχνική Επιτροπή του ΕΛΟΤ, η οποία συμβουλευτικά λειτουργεί. Παίρνουμε τα πρότυπα που φτιάχνουμε στα Working Group και τα αναλύουμε μαζί με άλλους συναδέλφους στην Επιτροπή και στέλνουμε τις παρατηρήσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τις ουσιαστικά στις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα από αυτό είμαι υπεύθυνος του BICSI για όλη την Ελλάδα και είμαι αντίστοιχα μέλος στην αντίστοιχη επιτροπή του BICSI για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κομμάτι της τυποποίησης ή προτυποποίησης. Τέλος είμαι μέλος του CSI, που δεν έχει να κάνει κάτι με το έργο που βλέπετε όλοι στην τηλεόραση. Το CSI είναι το Construction Specification Institute της Αμερικής, το οποίο ουσιαστικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια προτυποποιεί και έχει βγάλει μια μεθοδολογία πώς να συγγράφονται όλες οι προδιαγραφές με μια συγκεκριμένη μορφή και αυτή είναι γνωστή ως Master Format. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να δούμε ουσιαστικά ποια είναι ενδεχομένως τα προβλήματα για να καταλήξουμε τι είναι αυτό που μας τα έχει δημιουργήσει. Ένα από τα προβλήματα αυτά που μπορεί να έχετε, απλά προσπαθούμε να λειτουργήσουμε λίγο, να είμαστε λίγο proactive, είναι αν εσείς έχετε αδικαιολόγητες βλάβες στο hardware σας, δηλαδή στους servers σας, στα drive σας, στα τροφοδοτικά σας. Που ενδεχομένως κάτι από αυτό να έχει συμβεί, να έχει εμφανιστεί ενδεχομένως και αρκετές φορές και να λες τώρα το ανοίγω, είναι και πεντακάθαρο γιατί δεν είναι και πολύ καιρό. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό? Ένα άλλο είναι ότι θα μπορούσατε να έχετε, ας πούμε, πρόβλημα στα δεδομένα. Να αλλοιώνονται τα δεδομένα σας. Ενδεχομένως, ένα κομμάτι που έχουμε αντιμετωπίσει στην καλωδίωση είναι μέσω της γείωσης. Αλλά αυτό είναι γνωστό και μπορείς εύκολα να το βρεις. Αν έχεις τωρακισμένη καλωδίωση και ουσιαστικά η διαφορά της γείωσης των ασθενών με τη γείωση των ισχυρών, άρα βλέπετε τη γείωση που παίρνει
η κάρτα του δικτύου από πίσω στο PC με τη γείωση που παίρνει από την αναφορά, από την παροχή το PC, έχουν διαφορά δυναμικού, τότε πλέον όπως αναγνωρίζετε, καταλαβαίνετε κι εσείς, όταν το ψηφιακό σήμα έχει συγκεκριμένες στάθμες αναγνώρισης, όταν υπάρχει μια αντισύσινη στόσα που είναι η διαφορά δυναμικού μεταξύ της μίας αναφοράς, της τάσης αναφοράς και της άλλης, αυτό εδώ πέρα μεταφράζεται σαν μια αντισύσινη στόσα, άρα εκεί που περιμένουμε 0, μπορεί να είναι 0,7, άρα για το δέκτη το 0,7 δεν σημαίνει τίποτα. Άρα όλο το πακέτο γίνεται rejected. Έτσι. Υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα που θα πρέπει ουσιαστικά να αρχίσετε να βλέπετε, ωραία, αν έτυχε μια φορά, ενδεχομένως να μην είχε κάποιο πρόβλημα. Αν όμως αυτό εμφανίζεται πολλαπλές φορές, ίσως είναι και ένα πρόβλημα. Και φυσικά, αν έχετε αντιμετωπίσει και όσο γίνεται αυτό πιο έντονο, αν υπάρχει θέματα με τα, ουσιαστικά με τον εξοπλισμό και κυρίως αν αυτό το πρόβλημα εντοπίσετε κάθε φορά που κάνατε, που ανοίξατε ενδεχομένως το ψευδοδάπεδο ή κάνατε κάποια δουλειά πάνω στις χάρες που έχετε καταστήσει στην ψευδοροφή ή πάνω από τα ρακ. Και συνήθως κάθε φορά που κάνετε μια τέτοια κίνηση αρχίζουν και εμφανίζονται προβλήματα. Παράλληλα, μπορεί να έχετε εσείς ενδεχομένως κάποιες CPU που να έχουν προβλήματα και να καίγονται και θεωρητικά να μην έχετε πρόβλημα ούτε με την τροφοδοσία ούτε τίποτα. Άρα, τι γίνεται με όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, θα βάλω γιατί με ενοχλούν λίγο τα γέλια. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά αρχίζουν και προβληματίζουν. Αν λοιπόν κάποια από αυτά τα ερωτήματα σας έχουν εμφανιστεί, θα πρέπει σιγά σιγά να σκέφτεστε μήπως έχετε την εμφάνιση Zinc Whisker, άρα ινιδίων ψευδαργύρου, και όχι μόνο, γιατί πλέον έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο που ξεφεύγουμε μόνο από τα Zinc Whiskers και πάμε και σε άλλο τύπο Whiskers που με τη γενικότερη έννοια έχουν ονομαστεί σαν Metal Whiskers. Άρα ουσιαστικά ινίδια σαν μεταλλικών στοιχείων, να το πω έτσι και με γενικότερη μετάφραση. Τι είναι αυτά εδώ πέρα τα Zinc Whiskers? Όπως θα δείτε, τα Zinc Whiskers είναι πολύ μικρά αγώγημα στοιχεία. Είναι ενδεχομένως μικρότερος και όχι ενδεχομένως, βλέπετε τις διαστάσεις τους, που είναι ουσιαστικά της τάξης των μερικών χιλιοστών σε μήκος και φυσικά εκατοντάδων few thousand of millimeters, έτσι, μικρότερα του χιλιοστού σε διάμετρο. Θα δούμε και παρακάτω από μικροσκόπιο ποιο είναι αυτό. Αυτά τι γίνεται? Αυτά είναι, λειτουργούν σαν ιόντα. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο περιβάλλον να μαγνητιστούν και να μεταφερθούν, να ελκθούν ουσιαστικά από άλλο στοιχείο, τότε μέσω ενδεχομένως από το downflow που μπορεί να υπάρχει μέσα στο data center, από τον αέρα που ρέει και από την κίνηση του αέρα να μεταφερθούν στον εξοπλισμό και κυρίως μέσω του τροφοδοτικού να περάσουν μέσα στα συστήματά μας. Γιατί εκεί αρχίζουμε να έχουμε πλέον μεγαλύτερα ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία. Αυτό ουσιαστικά έρχεται να περάσει, μάλλον αναπτύσσεται μέσα από όλες αυτές τις επιφάνειες που έχουν ψευδάργυρο. Και αυτές οι επιφάνειες ποιες είναι? Είναι όλες αυτές που προκύπτουν είτε από το ψευδοδάπεδο και τα ποδαράκια του, είτε από τις χάρες που εμείς χρησιμοποιούμε και κυρίως είναι ηλεκτροπλέιτιτ ή γαλβανισμένες ή ηλεκτρογαλβανισμένες και θα πούμε και παρακάτω ποιες είναι τα στάδια που μπορεί να βρεθεί μια λύση και φυσικά όλο αυτό δεν γίνεται άμεσα. Όλο αυτό περνάει μια ολόκληρη περίοδο στην οποία θα πρέπει να δημιουργηθεί. Γιατί μέσα στο περιβάλλον αυτό του data center που έχουμε συγκεκριμένες συνθήκες, όλες αυτές οι επιφάνειες αρχίζουν να βγάζουν σιγά σιγά σε τόσο μικροσκοπικά μεγέθη, αρχίζουν να βγάλουν στοιχεία που αυτά μεταφέρονται. Τις περισσότερες φορές αυτά δεν είναι εμφανίσιμα με γυμνό μάτι. Έτσι και όπως αναφέρει και η διαφάνεια, αυτό κάνουν κατ' ελάχιστον ένα χρόνο να δημιουργηθούν. Έτσι, για ένα καινούριο. Βλέπετε λοιπόν σε αυτό το βίντεο ένα γνωστό σε όλους μας ποντεσιόμετρο. Έτσι και βλέπετε την εμφάνιση, θα τη δούμε και πιο αναλυτικά με μικροσκόπιο, όλων αυτών των Zinc Whiskers. Κοιτάξτε. Όλα αυτά. Αυτά είναι σαν σκουλίκι ουσιαστικά, έτσι. Όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί μέσα σε ένα ποντεσιόμετρο. Που αν σκεφτείτε ότι το ποντεσιόμετρο έχει μια διάμετρο maximum 2 εκατοστά, κοιτάτε τι μπορεί να δημιουργηθούν. Βλέπετε και την κλίμακα, στα 50 μίλις. Έτσι, 50 χιλιοστά τη σύντζας είναι αυτά, έτσι.
νομίζω είναι ο πλέον παραστατικός τρόπος, και γι' αυτό ακολουθεί και ένα άλλο βίντεο στη συνέχεια, για να δείτε τι είναι αυτά τα ζυγουίς και τι είναι αυτά τα εινίδια που μπορούν να μας δημιουργήσουν όλο αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, ιστορία. Πότε προκύψαν αυτά? Αυτά δεν είναι κάτι σύγχρονο. Αυτά εδώ, όπως θα δείτε, προκύψαν το 1948 από τα Bell Labs. Έτσι ξεκινήσανε, βγήκανε, και θα δούμε και στο βίντεο αναλυτικά, που πραγματικά περιγράφει μία κατάσταση που έζησε η Αμερική και όλοι οι υπόλοιποι εμείς, έτσι, τη δεκαετία του 90. Βλέπετε ότι ουσιαστικά το ανακαλύψανε, αυτό που ανακαλύψανε στα Bell Labs είχε να κάνει με τα φίλτρα, τα κρυσταλλικά φίλτρα που χρησιμοποιούσαν στις συσκευές τηλεφωνικές, ουσιαστικά εκπομπής τηλεφωνίας. Και φυσικά βλέπετε ότι αυτό μεταφέρθηκε μεταγενέστερα από το 1948 και για τα τότε τηλέφωνα με τα κρυσταλλικά φίλτρα, έτσι μεταφέρθηκε και στην IBM, στα εργαστήρια αντίστοιχα της IBM με τους AES400. Έτσι, και πώς έρχεται η IBM να καταγράψει αυτό που διαπίστωσε, ότι έχουμε ένα φαινόμενο ουσιαστικά που προκύπτει από το ψευδοδάπεδο. Έτσι, και ο νους σου θα πάει ότι όταν έχουμε ηλεκτρονικές συσκευές θα μπορέσει το ψευδοδάπεδο να έχει πρόβλημα ή να δημιουργήσει πρόβλημα σε όλα αυτά τα mainframes του server και όλα αυτά που έχουν στην IBM, και όμως είναι πραγματικότητα. Έτσι, παράλληλα, βλέπετε ότι όλα αυτά τα εινίδια λειτουργούν σαν ασφάλειες. Έτσι, και θα δούμε παρακάτω γιατί σαν ασφάλειες. Δεν προστατεύουν, δημιουργούν πρόβλημα. Έτσι, πάνε και κάθονται στα μικρά ποδαράκια. Θα δείτε παρακάτω και στο βίντεο, υπάρχουν ολοκληρωμένα τύπου PQFP. Αυτό ο τύπος PQFP σημαίνει ότι το ολοκληρωμένο, που έχει διάσταση ενός περίπου τετραγωνικού εκατοστού, έχει 180 ποδαράκια γύρω-γύρω. Αντιλαμβάνεστε ότι η διακριτική ικανότητα είναι πάρα πολύ μικρή από το ένα ποδαράκι στο άλλο. Όταν πάει αυτό το εινίδιο και καθίσει, και θα το δούμε και σε βίντεο, μεταξύ των δύο ποδαριών, την ώρα που αυτά ενεργοποιούνται για να περάσει ενδεχομένως κάποιο ψηφιακό σήμα οτιδήποτε άλλο, τότε αυτά βραχυκυκλώνουν, καίγεται η είσοδο, και η ουσία είναι ότι με το που βραχυκυκλώσουν, επειδή το ρεύμα που περνάει είναι πολύ μεγαλύτερο για να το αντέξει αυτό το σωματίδιο, αυτό αποϊλοποιείται πραγματικά. Εξαφανίζεται. Και λες τώρα εδώ πέρα έχουμε φαινόμενο Χουντίνι. Κάτι γίνεται. Έτσι. Θα το δούμε και παρακάτω. Είναι εντυπωσιακό. Ασχολήθηκα, μου φάγε 1,5 χρόνο για να φτιάξω το άρθρο. Και παρόλο αυτό, και παρόλο ότι δεν είμαι μηχανολόγος, μηχανικός, με εξητάρει πάρα πολύ το όλο φαινόμενο. Γι' αυτό αποφάσισα να σας το πω και σε εσάς. Να το μεταφέρω έτσι ώστε να μπορέσω, και αυτό που λέω σε όλους τους συνεργάτες μου, είναι ουσιαστικά να μπορέσω να τους μεταφέρω ότι δεν υπάρχει λύση γι' αυτό. Δεν υπάρχει κάποια σωτηρία που λες βάλε αυτό και τελείωσες. Πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα και, όπως είπα και στην αρχή, να είμαστε proactive. Να μπορέσουμε να προλάβουμε αυτό το φαινόμενο. Και πάμε να δούμε από πού έρχονται αυτά εδώ τα πράγματα. Δηλαδή, τι μπορεί να φταίει. Μέχρι στιγμής τι έχουμε εντοπίσει εμείς και τα αντίστοιχα εργαστήρια. Μπορεί να φταίει από το ψευδοδάπεδο και ό,τι αυτό έχει να κάνει με τις πλάκες και τα ποδαράκια. Μπορεί να έχει να κάνει με το δάπεδο, αντίστοιχα όπως λέγαμε παλιά με τον αμίαντο, αντίστοιχα με τον πετό που μπορεί να έχει στοιχεία τέτοια. Μπορεί να έχει να κάνει με τα στοιχεία του κτηρίου, που είναι ουσιαστικά ο οπλισμός και όλα αυτά που έχουν μέσα, ή αντίστοιχα τις χάρες που κρέμονται από την ψευδοροφή, έτσι, και τα αντίστοιχα συστήματα, ή ακόμα και από τους σωλήνες, τους ηλεκτρικούς σωλήνες, τους πλαστικούς, που μπορεί να έχουν αντίστοιχα στοιχεία ή μεταλλικά στοιχεία, και θα δούμε παρακάτω ποια μπορεί να είναι αυτά τα μεταλλικά στοιχεία, που τα λέμε μαζί, όλα μαζί, metal whiskers, αλλά πραγματικά είναι, γιατί υπάρχει, θα δούμε και συνέχεια, υπάρχει και tin whisker, από κασίτερο. Έτσι, υπάρχουν λοιπόν στα rack, άρα μία από τις διαφορές, γιατί να πάρω αυτό το rack που έχει χρήματα και όχι εκείνο που κάνει την ίδια δουλειά και είναι το 1/10 της τιμής, όταν θα πρέπει να το πάρεις για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, δεν μιλάμε έτσι για κάποιο μικρό
κάποιες μικρές απαιτήσεις ενός γραφείου, μιλάμε για ένα data center ή ένα τηλεκοινωνιακό χώρο, τότε θα πρέπει πραγματικά να τα ελέγξει όλα ή τουλάχιστον αυτός που θα κάνει τη μελέτη να λάβει υπόψη του όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές που θα βγάλει να μην αντιστοιχούν σε αυτό το κομμάτι. Και φυσικά εκεί ξεχωρίζει και διαφορά, γιατί το ένα είναι τόσο φθηνό και το άλλο είναι περισσότερο ακριβό, γιατί κάποιοι έχουν φροντίσει να μην έχουν αυτά τα θέματα, να μην τα έχουν τα βρουν και να τα βρείτε κι εσείς μπροστά σας. Έτσι, γιατί τώρα. Αυτό σιγά σιγά, όπως είδαμε, ήταν το 1948, αλλά όταν στήθηκαν τα πρώτα δεν εμφανίστηκε αμέσως το φαινόμενο. Στην πορεία του χρόνου βγήκανε τα υπόλοιπα και δυστυχώς, όπως έγινε και με τον αμίαντο, όταν το εντοπίσαμε, θέλουμε ένα μεταβατικό στάδιο για να περάσουμε από το να φύγουμε από τον αμίαντο στα αντίστοιχα υλικά που ήρθαν να αντικαταστήσουν. Έτσι λοιπόν, αν κάποιο computer room, αν κάποιο data center ενός μεγάλου οργανισμού φτιάχτηκε τη δεκαετία του 90, είναι λογικό αυτό και όχι μόνο τώρα, αλλά ενδεχομένως στη δεκαετία του 2000 να έχει αρχίσει να εμφανίζεται αντίστοιχα στοιχεία ή αντίστοιχα προβλήματα. Άρα λοιπόν αυτό είναι διαχρονικό το πρόβλημα και απλά με όλα αυτά και η διάσταση που δόθηκε έχει αρχίσει να γίνεται τα τελευταία χρόνια. Σας είπα ότι στις επιτροπές ήρθε για πρώτη φορά πριν 3 χρόνια. Αυτό φρόντισα εγώ μέσα σε 1,5 χρόνο να το μεταφέρω μέσω ενός άρθρου, άρα να μπορέσω να ενεργοποιήσω τον κόσμο που έχει ενδεχομένως τέτοια φαινόμενα, να τον βάλω σε μια λογική να αρχίσει να ψάχνεται, να πάρω ενδεχομένως και κάποιο feedback ότι κοίταξε να δεις, ναι, υπάρχουν αυτά. Δεν είναι μόνο σφαίρα της φαντασίας ή μόνο στα ερευνητικά εργαστήρια της NASA ή οτιδήποτε άλλο, θα το δούμε και αυτό. Έτσι, αλλά να αρχίσει ο κόσμος, οι μηχανικοί όλοι εμείς, να αρχίσουμε να ενεργοποιούμαστε. Να λέμε, ω, μπασκέ, μήπως. Έτσι, όλα αυτά λοιπόν προέκυψαν στο πέρασμα του χρόνου και φυσικά επειδή έρχονται όλα αυτά, η τεχνολογία έρθε να μας προλάβει, άρα όλα από εκεί που ήταν ένα σερβερ ήταν τόσος, ξαφνικά έχει γίνει τόσος pizza box όπως τους λένε και βλέπεις τώρα μέσα σε 3U με όλα αυτά τα virtual machines έχουμε ξεφύγει ουσιαστικά τεχνολογικά. Όλα αυτά τα πράγματα ήρθαν και κυρίως τα μικρά μεγέθη των ολοκληρωμένων ήρθαν να δημιουργήσουν το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζουμε. Πάμε να δούμε ποια είναι τα άλλα metal whiskers. Έτσι. Είναι το αντιμόνιο, όπου μπορεί να υπάρχει αυτό το πράγμα. Πραγματικά πρώτη φορά το είδα εγώ όταν έψαχνα μέσα από κάτι άρθρα της NASA και μιας άλλης εταιρείας. Είναι το κάδμιο. Υπάρχει αντίστοιχη, να ξέρετε, αν δεν κάνω λάθος, όχι θα την πω γιατί μάλλον θα κάνω λάθος, υπάρχει αντίστοιχη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2006, απαγορεύει υλικά που μπαίνουν σε εγκαταστάσεις που έχουν κάδμιο και παράγωγα του καδμίου να χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχει οδηγία. Αν δεν κάνω λάθος, η οδηγία έτσι με λέξεις ονομάζεται REACH, όπως είναι το προσεγγίζω δηλαδή, και αυτή πρέπει να ακολουθείτε. Και αυτή η οδηγία δεν έχει να κάνει μόνο για τα καλώδια, δηλαδή τους εξωτερικούς μανδύες των καλωδίων, ηλεκτρολογικών ή πληροφορικής. Έχει να κάνει ακόμα με επιχειρήματα τείχων, επιχειρήματα πορτών. Όταν διάβασα δηλαδή μια ολόκληρη.